Εντάξει, είναι προφανές, τα στοιχεία υπάρχουν. Καμία κυβέρνηση δεν κινήθηκε στη λύση του προβλήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης. Είναι διαχρονικά. Τα αναδείξαμε πολλές ερωτήσεις, δεν πήραμε απαντήσεις. Καταγγέλει ο ΕΓΕ και η ΔΥΜ, νοσοκομιακοί γιατροί Δυτικής Μακεδονίας. 4 παραιτήθηκαν το τελευταίο διάστημα. Συμπτύσσω λίγο τα στοιχεία, έχουν αναφερθεί. Σήμερα υπηρετεί μόνο ένας μόνιμος επιμελητής Β από τις 5 οργανικές θέσεις με λοιπές οργανόγραμμα με βάση ανάγκες. Μια επικουρικός που λύγει σύμβαση 31-12. Τι κάνουν όλοι αυτοί, υπερβάλλοντα σε αυτόν, καλούνται να καλύψουν τα νοσηλευόμενα παιδιά, το τμήμα επιγόντων των περιστατικών, τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, με τους εμβολιασμούς και το τμήμα νεογνών της μεευτικής κλινικής. Μέχρι τώρα τα κενά καλύφθηκαν με τα εγγυηθείς γιατρών από άλλες δημόσιες δομές υγείας, αφήνοντας κενά εκεί και περιστασιακά με ορισμένου χρόνου με ιδιώτη παιδίατρο. Δεν υπάρχει δηλαδή η αναγκαία συνεχής ιατρική παρακολούθηση παιδιών, βρεφών, νεογνών και ότι αυτό συνεπάγεται στην υγεία των μικρών ασθενών. Οι εφημερεύοντες ιατροί εκτελούν για μεγάλο χρονικό διάστημα εφημερίες πάνω από το όριο 10-11 το μήνα, χωρίς άδειες, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους ίδιους και για τους μικρούς ασθενείς. Επίσης, τον Οκτώβριο έχει κατατεθεί, όπως έχει αναφερθεί, πρόγραμμα εφημεριών είχε κατατεθεί με 6 κενές μέρες, τον Νοέμβριο ακόμα χειρότερα. Δεν προκήρυξατε ούτε μία από τις 4 κενές αυτές οργανικές θέσεις παιδιάτρων στην προκήρυξη 373 θέσεων του Αυγούστου, 2,5 δηλαδή τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δίνει και η ΟΕΓΕ. Τα οξύμενα προβλήματα στις δημόσιες δομές υγείας έρχονται στο προσκήνιο ακόμα πιο επιτακτικά, καθώς οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό, υποδομές αυξάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης του νέου ΕΣΥ, που οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της υγείας. Με βάση τα παραπάνω, ρωτάστε τι θα κάνει η κυβέρνηση για να υπάρξει άμεση και ταυτόχρονη προκήρυξη και των 4 κενών οργανικών θέσεων παιδιατρικής στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης και την κάλυψή τους με κατεπίκουσες διαδικασίες με μόνιμο προσωπικό, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή εφημέρευση και γενικότερα η εύρημη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και στη συνέχεια να στελεχωθεί φυσικά και πλήρως με μόνιμο προσωπικό η κλινική, ώστε να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες γενικότερα. Και τι θα κάνετε για να στελεχωθεί άμεσα και πλήρως στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης στο Μαμάτσιο, με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όλων των ιδιοκτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο στο διπλάσιο χρόνο να απαντήσετε. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καταρχήν, επειδή είπατε ότι έχετε απευθύνει ερωτήσεις, να σας θυμίσω ότι το Υπουργείο Υγείας είναι αυτό που απαντάει σε μεγαλύτερο ποσοστό όλες τις ερωτήσεις που στέλνονται. Και ο Υπουργός και εγώ δηλαδή απαντάμε τις ερωτήσεις. Τώρα, να σας πω για το νοσοκομείο. Δώσατε τα στοιχεία που μου δίνει εμένα ο ΔΥΠΗ. Να θυμίσω ότι ο Ναμός Κοζάνης έχει 2 νοσοκομεία, έτσι, το Μαμάτσιο και το νοσοκομείο της Πτολεμαΐδας. Ο αριθμός των εισαγωγών στο Μαμάτσιο το 2021 ήταν 481 παιδιά. Το 2022 μέχρι στιγμής είναι 569 παιδιά. Στην Πτολεμαΐδα ήταν 553 παιδιά για το 2021 και 454 για αυτό το 9 μήνο. Η μέση κάλυψη των κλινών, δηλαδή το ποσοστό της κάλυψης των κλινών, είναι 10% για το Μαμάτσιο, για την παιδιατρική, το 2021 και 16% κάλυψη κλινών, από τις 20 κλίνες δηλαδή, είναι καλυμμένο το 16% για το 2022. Και για το Μποδοσάκιο 17% και 18% αντίστοιχα. Άρα, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι γίνεται έργο και ότι τα παιδιά πρέπει να τα ελέγχουμε, αλλά το ποσοστό που χρειάζεται για νοσηλεία είναι πάρα πολύ μικρό και στα 2 νοσοκομεία του νομού. Τώρα, πόσοι παιδίατροι εξυπηρετούν τον νομό, έχουμε έναν μόνιμο, έναν επικουρικό και οι συντάξεις βάσης όλες παρατείνονται και το έχουμε πει στο Μποδοσάκιο. Έχουμε 4 μόνιμους στην Πτολεμαΐδα. Και υπάρχουν και άλλοι γιατροί παιδίατροι στο νομό, στο κέντρο υγείας της Πτολεμαΐδας και άσο άλλο είναι κέντρα. Άρα ο αριθμός των παιδιάτρων που εξυπηρετεί τον νομό γενικά είναι σημαντικός. Έχουμε νομούς που έχουν πολύ μικρότερη κάλυψη. Όχι ότι έτσι πρέπει να είναι, απλώς λέω τα στοιχεία. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά το δικό μας
τρόπο που θέλουμε να βοηθήσουμε τα νοσοκομεία. Το ένα είναι ότι δίνουμε τη δυνατότητα με το καινούριο νομοσχέδιο που θα κατευθεί σύντομα στη Βουλή να μπορέσουμε να έχουμε θέσεις μερικής απασχόλησης, γιατί μας χρειάζονται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει χαμηλό ποσοστό κάλυψης των κρεβατιών και χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους ώστε να είναι όλοι λιγότερο κουρασμένοι. Αυτό θεωρούμε ότι θα λύσει πάρα πολλά θέματα σε επαρχιακά νοσοκομεία ιδιαίτερα, πιθανότατα όμως και σε κεντρικότερα νοσοκομεία. Άρα ερχόμαστε με πάρα πολλές λύσεις για όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Θεωρούμε λοιπόν ότι σαφώς, γιατί δεν προκηρύχθηκε θέση παιδιατρικής, γιατί το ίδιο το νοσοκομείο είχε πάρα πολύ χαμηλά την προτεραιότητα για την παιδιατρική όταν ζητήσαμε ποιες θέσεις θα είχε. Δηλαδή, εμείς στην τελευταία προκήρυξη δώσαμε 5 θέσεις. Έχουμε προκηρύξει 29 θέσεις για το νοσοκομείο σε αυτά τα 3 χρόνια. Και 5 από αυτές είναι ακόμη υποκρίση. Ο λόγος λοιπόν που δεν προκηρύξαμε παιδιατρική ήταν γιατί ήταν πολύ χαμηλή η προτεραιότητα, έτσι όμως της έδωσε το ίδιο το νοσοκομείο. Είμαστε εδώ για να δούμε αν χρειάζεται να προκηρύξουμε κάτι ακόμη. Θα προκηρύξουμε ξανά θέσεις αφού αλλάξουμε με το νομοσχέδιο τον τρόπο που γίνονται οι προσλήψεις των γιατρών, γιατί πάγιο αίτημα όλων των νοσοκομείων είναι οι κρίσεις να γίνονται στα νοσοκομεία. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνονται πολύ πιο γρήγορα και άρα θα είμαστε εδώ πολύ σύντομα μετά την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου για να μπορέσουμε να προκηρύξουμε τις θέσεις και να έχουμε τις θέσεις που θα χρειαστούν σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Εντάξει, πετάξατε τον μπαλάκι, κυρία Υπουργέ, στη διοίκηση του νοσοκομείου που δίνει λάθος εικόνα σε σχέση με τις ανάγκες. Αυτό πρέπει να το λάβουν υπόψη ο κόσμος που βρίσκεται σε αναβρασμό. Θα το δέσω όμως με την προκλητική σας αναφορά πάνω στο γεγονός του νέου αντιδραστικότατου νομοσχεδίου για το ΕΣΥ που έρχεται με τα απογευματινά ιατρία και χειρουργία. Είπατε ότι παρεμβαίνετε για να δώσετε όλες τις δυνατές επιλογές στο λαό μας για τη γιατριά του. Άρα και αναρωτιόμαστε τι επιλογές δώσατε στους χιλιάδες, όχι εσείς, σαν κυβέρνηση, στους χιλιάδες που πέθαναν εκτός ΜΕΘ από την πανδημία, όταν την πιο άγρια περίοδο της μειώσατε τη χρηματοδότηση κατά 600 εκατομμύρια ευρώ πρόπερση. Την ίδια επιλογή θα δώσετε και τώρα με το νέο ΕΣΥ και τον εξορθολογισμό του, όπως το λέτε, που και η περίπτωση της παιδιατρικής μονάδας στην Κοζάνη είναι και αυτή ένα θύμα του σχεδιασμού αυτού που έχετε για συγχωνεύσεις μονάδων και περαιτέρω υποχρηματοδότηση. Τι επιλογές θα δώσετε σε όλες τις μανάδες και τους γονείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία που πρέπει στην πλειοψηφία τους να μετακινούνται στη Θεσσαλονίκη και να περιμένουν ατελείωτες λίστες επιδεινώντας την υγεία των παιδιών τους. Τι επιλογές θα δώσετε στους γονείς που μέχρι τώρα στα παιδιατρικά καλύπτονταν εκ περιτροπής, όπως το είπατε, με το νοσοκομείο της Τελεμαίδας και ακόμη και παιδιά που γεννιόταν ακόμα και λίγες ώρες μετά έπρεπε να μετακινηθούν με αμάξι στην Κοζάνη επειδή τέλειωνε η εφημερία, αν έχετε δηλαδή το Θεό σας. Τι επιλογή θα δώσετε τελικά με τη νέα υποχρηματοδότηση 279 εκατομμύρια ευρώ στο φετινό προϋπολογισμό? Καμία. Όλοι στην αγκαλιά των κορακιών στην ιδιωτική υγεία. Και ποιοι πάνε και περιμένουν μήνες, κυρία Υπουργέ, και χρόνια για την περίθαλψη στο δημόσιο νοσοκομείο? Το 1/3 του λαού μας που εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, το φτάσατε κάτω από το όριο της στόχιας. Το άλλο 1/3, συνολικά τα 2/3, που αμείβονται με 700 έως 1.000 ευρώ και δεν μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ΔΕΗ. Αυτοί είναι που πάνε, γιατί δεν μπορούν να πάνε πουθενά αλλού. Και τώρα όλους αυτούς τους λέτε εσείς, περισσότερο θα περιμένετε, περισσότερο θα διακινδυνεύσετε όλοι στα κοράκια της ιδιωτικής υγείας. Από δισεκατομμύρια όμως στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους ενεργειακούς ομίλους, σε όλους, άπλετα, ασταμάτητα. Και βέβαια ακόμα θα μπορούσε να πει ακόμα και τα 87 δισεκατομμύρια που προχθές είχε το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 0,2% των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που τους ταΐζει η κυβέρνηση και οι προηγούμενες δεκάδες δις σε κάθε προϋπολογισμό, χρωστάνε 87 δις. Με αυτά τα 87 δις διαστημόπλια σχολεία και νοσοκομεία θα είχαμε. Και επιβίωση και των αγροτών και των αυταπασχολούμενων και μισθούς και συντάξεις που να φτάνουν στο ύψος για να καλύπτουν συνολικά τις ανάγκες. Αυτό όμως, ρωτάμε κυρία Υπουργέ, δεν είναι τελικά έσχιστη μορφή βίας, εκβιασμού και μάλιστα μαζικού γονιών και παιδιών? Και κατά τα άλλα ενδιαφερόμαστε για την εκμετάλλευση και τη βία ενάντια στα παιδιά. Και έχουμε και τους προκλητικούς εξυπνακισμούς υπουργού σας στην κριτική του Κομμουνιστικού Κόμματος για την απάτη με το καλάθι της νοικοκυράς να λιδωρεί τη Σοβιετική Ένωση για τα άδεια ράφια. Δηλαδή το σοσιαλισμό,
το σοσιαλιστικό κόσμο που έβγαλε τους γονείς από το βασίλειο της ανάγκης και τους πήγε στο βασίλειο της ελευθερίας. Εκεί που τόσες δεκαετίες γονιός δεν ασχολήθηκε ούτε λεπτό ούτε στιγμή με μεσαιωνικά ζητήματα, όπως αν το παιδί θα έχει να φάει, αν θα έχει να σπουδάσει, αν θα έχει να γιατρευτεί, να βρει δουλειά, αν θα το εκμεταλλευτεί κανένα τέρας, όπως τώρα στο σύστημα που υπηρετείται όλα τα κόμματα. Εκεί δηλαδή, έχετε δίκιο, δεν είχε αυτές τις επιλογές. Εκεί ο γονιός, η μάνα, να πεινάει, να μένει αγράμματος, να πεθαίνει από ασθένειες γιατί δεν έχει λεφτά να είναι άνεργος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εσείς όλες αυτές τις επιλογές τις παρέχετε. Και λέμε φυσικά συγχαρητήρια και μπράβο στους γονείς που σηκώνουν ψηλά την απέτηση του να κερδίσουν αυτά που αξίζουν σε αυτούς και τα παιδιά τους. Με αυτές τις κινητοποιήσεις απέναντι σε αυτό το έσχος και τους καλούμε να συνεχίσουν, να μην υπάρχει γονιός, παππούς, γιαγιά που να μείνει έξω από αυτή τη μάχη μέχρι να σας αναγκάσουν να τους δώσετε όλα αυτά που χρειάζονται για τα παιδιά τους, όλα αυτά που αξίζουν και έχουν πληρώσει το εκατοστά πλάσιο. Ευχαριστώ.